Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Δημοτικέ Διαπιστεύσει που βγαίνει στο διαδίκτυο κάθε Δευτέρα με ανασκόπηση όλων των κύριων ειδήσεων τη εβδομάδα που μα πέρασε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Την εβδομάδα που μα πέρασε, κατατέθηκε τελικά η τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσματα με αλλαγέ στο όριο των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών και την πυκνότητα των πελατών. Στοιχεία για του παιδικού σταθμού ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών από του Δήμου και όπω φαίνεται ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα και για τις αίθουσε προκάτ, διότι δεν περιλαμβάνεται τίποτα από όλα αυτά στο Αντώνη Τρίτη. Αυτή την εβδομάδα αναμένονται συναντήσεις και ανακοινώσεις. Στο δούσου της ΣΚΕΔΕ εκφράστηκε έντονη ανησυχία, καθώς αν χρειαστεί οι παιδικοί σταθμή να λειτουργήσουν με μισά παιδιά ένα το πρόβλημα στέγασης θα είναι τεράστιο. Επιπλέον η ΚΕΔΕ ζητάει 30 εκατομμύρια ε, για τη διεύρυνση της κλίμακας των βάουτσερ και παράταση στην αδειοδότηση των παιδικών σταθμών. Με τροπολογία την εβδομάδα που μα πέρασε, το Υπουργείο Περιβάλλοντο επιτρέπει με απλέ διαδικασίε στου Δήμου να χωροθετήσουν προσωρινού ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου λόγω κοροναϊού. Το Δούσου τη ΣκΕΔΕ ανταποκρίθηκε στο τόλμημα και ετοιμάζει ειδική καμπάνια στι 3 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, για να βγει προ τα έξω και να προωθήσει την ιδέα των ε, πεζοδρομήσεων, των ποδηλατοδρόμων και το ανώτατο όριο των ε, κάτω των 30 χιλιόμετρων μέσα στι πόλει. Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια εκπονεί ήδη έναν οδηγό εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών που θα σταλήθει σε όλου του Δήμου. Δημοσιεύθηκε σε φέκ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για του 2.909 εργαζόμενου στο Βοήθεια στο Σπίτι. Στο Μάιο, τα δημοσιεύουμε την κατανομή ανα Δήμο. Στο Δούσο τη ΣΚΕΔΕ διαπιστώθηκε ότι η προκήρυξη θέλει διορθώσει, καθώ ομάδε εργαζομένων όπω παραδείγματο χαριοδηγοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτό. Υπογράφηκε η αδειοδότηση τη ελληνική εταιρεία ανακύκλωση από τον ΕΟΑΝ. Μπήκαν όμω κανόνε. Η εταιρεία θα εξασφαλίζει ένα κάδο ανά 75 κατοίκου, ένα όχημα ανά 250 έω 400 κάδου, τρει κάδου διαφορετικού χρώματο και ένα μπλε κόδωνα σε αναλογία μία αντιστοιχία ανά 1.000 κατοίκου και θα αποδίδει στου Δήμου 60 ευρώ ανατόνου ανακυκλώσιμου υλικού. Αναρτήθηκε και το πρότυπο σχέδιο για την αντιπυρητική προστασία που είχε δώσει ο κ. Χαρδαλιά στον κ. Παπαστεργίου, με την επισήμανση οι δήμαρχοι άμεσα να δώσουν εντελώ συμπλήρωση για να είναι εναρμονισμένοι με την πυροσβεστική και την περιφέρεια. Πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα δουσού τη ΚΕΔΕ με τηλεδιάσκεψη, όπου εκφράστηκαν παράπονο για το ποσό των 75 εκατομμυρίων που δόθηκε από το Υπουργείο, σαν επαρκέ και ανακοινώθηκε ότι με κοινή επιτροπή Υπουργείου και ΚΕΔΕ θα εκτιμάτε ποιοι Δήμοι έχουν ανάγκη και θα δίνονται επιπλέον χρήματα. Στο Μάιο, ο ΤΑ δημοσιεύουμε την κατανομή των 75 εκατομμυρίων αναδήμων. Και εντωμεταξύ, υπήρξαν και δηλώσει του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θοδωρικάκου, σύμφωνα με την οποία θα καλυφθούν πλήρω οι απώλειε των Δήμων από τα τέλη. Ψηφίστηκε νόμο και για τον τουρισμό, με πολλέ ρυθμίσει αρμοδιότητα ΟΤΑ, για θαλάσσια πάρκα, λιμάνια, συντελεστέ δόμηση, δάση, παραχώρηση Αγιαλών κλπ. Ξεκίνησε και λίγη 29 Μαΐου και η διαβούλευση για το νομοσχέδιο για το ελεκτικό συνέδριο. Το περίεργο είναι ότι αν και το ελεκτικό συνέδριο ταλαιπωρεί όλο το δημόσιο τομέα με πολλές διαμαρτυρίες, η διαβούλευση έχει πάρα πολύ μικρή συμμετοχή. Την εβδομάδα που μας πέρασε ο πρόεδρος του ΕΔΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατέθεσε μελέτη στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κ. Χατζηδάκη, βάζοντας θέματα χωροθέτησης επιχειρήσεων. Και εδώ αναμένονται εξελίξεις και ίσως ανοίξει κάποιο δάλεγος. Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε με σχετικά links στο άρθρο για την ανασκόπηση που έχουμε ανεβάσει στο Μάιο Τα. Αυτά για την εβδομάδα που μας πέρασε και κλείνουμε το επόμενό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Ωστότε καλή δύναμη και καλή εβδομάδα και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στην κόκκινη ταμπελίτσα δεξιά για άμεση ειδοποίηση όταν θα ανεβάσουμε το επόμενο βίντεο.